Έχουμε και μια δεύτερη Παγκρίτια ημέρα καριέρας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης και νομίζω ότι για όσους ενδιαφέρονται οφείλουμε να τους πούμε και περισσότερα πράγματα. Σας δίνω το λόγο, κύριε Σουμαρά. Ναι, είναι όντως γεγονός. Προσπάθεια από πέρυσι που ξεκίνησε τον ίδιο μήνα στο Ηράκλειο και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. Επαναλαμβάνεται, είχε καλή επιτυχία πέρυσι, ελπίζουμε και φέτος. Σίγουρα πλέον είναι ένα φαινόμενο, θα το έλεγα, που γεννήθηκε ή ήρθε να κμάσει στην περίοδο της πανδημίας και τώρα όλοι είμαστε σε αναζήτηση προσωπικού, όπως το προσωπικό αναζητάει νέα καριέρα και νέες προκλήσεις. Τα δεδομένα ότι η σεζόν είναι καλή και η Κρήτη έχει ζήτηση παρά τα προβλήματα που υπάρχουν παγκόσμια, της ύφεσης, της ακρίβειας, του πληθωρισμού και όλα αυτά, ναι, η Κρήτη έρχεται δεύτερη, τρίτη σε προτίμηση και αυτό οφείλεται χρόνια στις καλές εγκαταστάσεις, δεν οφείλεται στις καλές υποδομές του κράτους, όσες υπάρχουν τουλάχιστον, και οφείλεται πρωτίστως στην προσπάθεια όλων των στελεχών και του προσωπικού του κάθε ξενοδοχείου, της κάθε ταβέρνας, κάθε επιχείρηση και έξω από αυτό. Φιλοξενία και το χαμόγελο. Αυτό δεν διδάσκεται. Όμως έρχεται σήμερα το πρόβλημα αυτό να το αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί. Δεν υπάρχει μόνο στα ξενοδοχεία για να υπάρξει αυτή η εντύπωση, γιατί ακούγεται τα ξενοδοχεία δεν έχουν πρόβλημα. Παντού υπάρχουν σε όλες τις ειδικότητες. Εμείς που κάνουμε και ανακαινήσεις όλο το χειμώνα, στο εξωτερικό ταξιδεύουμε, παντού σε όλο τον κόσμο υπάρχει έλλειψη. Πώς έγινε αυτό, δεν θα το αναλύσουμε. Σίγουρα όμως πρέπει να κρατήσουμε μια σωστή γραμμή όλοι μας και επιχειρηματίες και στελέχοι και εργαζόμενοι, ώστε από τη μια να υπάρξει μια καλή συνεργασία και επιτυχία φέτος, την άλλη να μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα και ζητάμε ο καθένας ό,τι θέλει, διότι έχει γεννηθεί και αυτό το φαινόμενο. Υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι που είναι έμπειροι και έχουν στηρίξει χρόνια και έχουν βάλει πλάτη σε όλα αυτά και παίρνουν ένα καλό μισθό. Και έρχονται τώρα νέοι εργαζόμενοι, οποίοι ζητούν να παίρνουν ίσως και παραπάνω, δικαιωματικά βέβαια. Okay, είναι ακρίβεια, σου λέει, εγώ δεν βγαίνω. Απ' την άλλη όμως, υπάρχει αυτή η ανισορροπία. Πρέπει αυτό λίγο το προσέξουμε όλοι μας. Να είναι δίκαιο τουλάχιστον η διαβάθμιση μισθών με την προπηρεσία και όλα αυτά. Σίγουρα πρέπει όλοι φαντάζομαι, να φανούμε... Φαντάζομαι ότι όλα αυτά πάντως μπορούν να λυθούν και λύνονται και με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, έτσι δεν είναι? Ναι, δηλαδή σε ό,τι έχει να κάνει με τους μισθούς. Μπράβο. Η αλήθεια είναι ότι όχι μόνο στα ξενοδοχεία και σε όλους τους κλάδους, αλλά αφού μιλάμε για τα ξενοδοχεία, ότι επειδή είναι εποχιακό τα επαγγέλματα, από εκεί γεννιέται το όλο πρόβλημα πρώτα απ' όλα και είναι σε μεγαλύτερο στον κλάδο μας. Ότι άλλος πρέπει να εργαστεί μόνο 6-7 μήνες το πολύ για την Κρήτη, φανταστείτε στα άλλα νησιά, σε σύγκριση με άλλα επαγγέλματα. Πολύ περισσότερο δε, δυστυχώς χρόνια τώρα, πολλοί επιχειρηματίες κάθε κλάδου και ξενοδοχεία δεν εφαρμόζουν τη συλλογική σύμβαση πιστά, δεν πληρώνουν τις υπερόριες, δεν κάνουν κλειστές συμφωνίες που και επέτρεπε κάποια στιγμή ο νόμος. Τέλος πάντων, πρέπει όλα να έρθουν σε μια ευθεία γραμμή, να μην υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός, διότι εκεί καταντάει να γίνεται το πρόβλημα. Και όλα αυτά έχουν οδηγήσει στην έλλειψη προσωπικού και στον κλάδο μας και σε όλους τους κλάδους. Σωστά. Το καταγράφαμε και πέρυσι από τους ξενοδοχο υπαλλήλους, κύριε Σωμαρά, και είναι μεγάλη αλήθεια. Και σας τιμά που θέτετε τα πράγματα έτσι, λέγοντας και σαν αντιπρόεδρος του Παγκρίτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, ότι όλα αυτά θα πρέπει να εκλείψουν ως φαινόμενα και να έρθει μια ισορροπία, έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει το πράγμα. Αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Να σας πω και μια άλλη αλήθεια όμως, γιατί πρέπει να λέγονται. Μια είναι οι ξενοδόχοι, ή ας ονομάσουμε ξενοδόχους, επιχειρηματίες που αρκετοί δεν εφαρμόζουν αυτά που πρέπει, τα δέοντα για ευνόητους λόγους, ενώ βάζουν σε ρίσκο την επιχείρησή τους, παραδείγματος χάρη βλέπε ατύχημα κτλ. Ή κάποιο πρόστιμο σε περίπτωση ελέγχου, βάζοντας αυτά από μια πλευρά και από την άλλη αν πληρώνει σωστά και ενώ έχει καλά έσοδα. Γιατί, δόξα Θεώ, τουλάχιστον φέτος δουλέψατε το 2022 και ελπίζουμε το 2023. Όταν έχει έσοδα, πρέπει να δημιουργήσει έξοδα. Ένα από το μεγαλύτερο έξοδο στα ξενοδοχεία είναι το προσωπικό. Το 30-35% τουλάχιστον, για να μην πω και παραπάνω. Όταν αυτό λοιπόν ανεβεί 5% στο σύνολο σαν κόστος, αλλά απ' την άλλη πρέπει να βρεις και τρόπους να καλύψεις κάποια άλλα έξοδα. Επειδή όμως οι εργαζόμενοι απ' την άλλη υπάρχουν πολλοί δυστυχώς, οποίοι έρχονται και σου λένε εγώ θέλω να δουλέψω μαύρα. Και εσύ ανάγκη να τον πάρεις γιατί δεν βρεις άλλο. Γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα πλέον.
τι κάνεις. Χρόνια τώρα, έτσι. Έτσι λοιπόν πρέπει όλα να έρθουν σε μια ευθεία γραμμή. Δεν είναι λοιπόν μόνο οι επιχειρηματίες, αύλα ξενοδόχοι, κάθε είδους, μικροί, μεγάλοι, καταλήμματα, μήκυρα, καταλήμματα λοιπά, αλλά υπάρχει και αυτό. Οπότε όλοι μαζί θα πρέπει να μάθουμε πώς είναι ο Γερμανός, χρησιμοποιώ μια εθνικότητα που είναι καθόλου τουλάχιστον έχουν μάθει και έχουν παιδεία να πληρώνουν, λίγο ή πολύ, ο καθένας από το βαλάντι που παίρνει. Το ίδιο πρέπει να γίνει και εδώ. Δεν έχουμε μάθει λοιπόν να το κάνουμε χρόνια τώρα σε όλους τους κλάδους. Πρέπει όλα να γίνουν μια ευθεία γραμμή. Θα υποφέρομαι λίγο σε αυτό, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει όλοι μαζί να είμαστε σε ένα μπολ. Δεν γίνεται όλοι πληρώνουν σωστά, και όσοι δεν πληρώνουν σωστά να έχουν τα ίδια δικαιώματα και εργαζόμενοι και επιχειρηματίες. Αυτό πρέπει να διορθωθεί. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλή πορεία. Πρέπει όλοι να το ακολουθήσουμε και να έρθει κάποια στιγμή ισορροπία ώστε να μην υπάρχουν ή να υπάρχουν τουλάχιστον λιγότερα προβλήματα. Αυτή η μέρα καριέρας πού θα γίνει? Η μέρα καριέρας γίνεται στο Ηράκλειο ταυτόχρονα, στο Ρέθυμνο και στα Χανιά. Στο Ακάλιστο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης στα Χανιά, στο Τζοάν Παλάς στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο στο Ατλαντής. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής? Έχουν δικαίωμα όλοι οι εργαζόμενοι. Δεν υπάρχει, είναι ελεύθερη αγορά. Θα υπάρχουν desk από όλες τις επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει συμμετοχή ή δηλώνουν ακόμα. Θα υπάρχουν στελέχη έμπειρα, οι οποίοι μπορούν να αξιολογήσουν και να δουν το προσωπικό. Γιατί και εμάς από το Σύλλογο, αυτό να πρέπει να το πω ότι δεν είμαστε κλειστό κύκλος. Για να μπεις μέρος πρέπει να έχεις κάποιες προποθέσεις. Δεν πρέπει να είσαι έμπειρος διευθυντής. Οπότε ανάλογα απαιτούμε και όσοι συμμετέχουν να είναι καθόλου εντάξει και να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ μας, να μην υπάρχει ανταγωνισμός ή να μην υπάρχουν λάθη. Άρα λοιπόν και αυτοί που εργάζονται σήμερα και το επιθυμούν, όσοι θα ήθελαν ενδεχόμενα να εργαστούν στον τουριστικό χώρο, επίσης θα μπορούν να πάρουν μέρος σε αυτή την ημέρα καριέρας σε αυτά τα τρία σημεία, Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο που αναφέρατε πριν από λίγο. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί κάποια αίτηση συμμετοχής για να ξέρετε πώς θα το προχωρήσετε, κύριε Σωμαρά? Υπάρχει μια πλατφόρμα που δηλώνει συμμετοχή. Παρά τα αυτά όμως μπορούν να έρθουν την ίδια μέρα εκεί. Όπως έχουμε καλέσει και διάφορες σχολές να φέρουν τους μαθητές, τους απόφοιτους, όλοι αυτούς που πρέπει να κάνουν την πρακτική τους. Οπότε είναι συντονισμένο κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν παίρνει πολύ χρόνο. Ένας εργαζόμενος υποψήφιος ή μαθητής, ο οποίος θα περάσει μέσα, θα δει τα ντεστ. Θα μπορεί να περάσει ελεύθερα, χωρίς πρόβλημα, να μιλήσει με τον οποιοδήποτε. 5-10 λεπτά, δεν χρειάζεται παραπάνω. Αν υπάρξει ενδιαφέρον στην πράξη, αυτό γίνεται σε δεύτερο χρόνο κατηδίαν. Πέρυσι πάντως έφερε αρκετά καλά αποτελέσματα. Ας ελπίσουμε πρώτα απ' όλα να υπάρχει προσέλκυση. Λέτε πάντως ότι πήγε καλά τουλάχιστον πέρυσι και πέρυσι το ίδιο. Για πρώτη φορά πήγε πολύ καλά και ανάλογα στην εποχή που υπήρχαν και υπάρχουν προβλήματα. Μη έβρεση προσωπικού. Για το δεδομένα της εποχής πήγε καλά. Ελπίζαμε καλύτερα και φέτος πιστεύουμε θέλει διαφήμιση, πρόθεση να το μάθει ο κόσμος. Ωραία. Και για όσους ενδιαφέρονται 10 το πρωί με 6 το απόγευμα για το Ηράκλειο στο Ατλαντής αυτή η ημέρα καριέρας. Όχι αύριο, για την 3η 24 Ιανουαρίου. Απλά για να το ξέρουν. Να μην το μπερδέψουμε και πάω στο αύριο που ο μήνας έχει 17. Ναι, ζωστά. Έτσι όπως το είπα. Πείτε μου κάτι, κύριε Σωμαρά, για να το προχωρήσω λίγο παρακάτω μέσα από αυτά τα οποία παλέμε στον ελάχιστο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου, αλλά θέλω να ακούσω από εσάς, από την εμπειρία σας σαφέστατα, από τα δεδομένα τα οποία αυτή τη στιγμή μπορεί να διαθέτεται ως Παγκρίτιος Σύλλογος για τα μεγέθη, τα τουριστικά μεγέθη, τα οποία θα μας συνοδεύσουν για το 2023. Τι εικόνα έχετε εσείς? Όπως σας είπα και προηγουμένως, στην Κρήτη είμαστε τυχεροί από τον υποψήφιο κόσμο που ταξιδεύει παγκόσμια να είναι δεύτερος προτίμηση. Αυτό είναι καλό. Και στην πράξη το βλέπουμε. Οι εκθέσεις που όποιες έχουν γίνει μέχρι τώρα ή θα γίνουν από τώρα και πέρα περισσότερες ανά χώρα δείχνουν καλά στοιχεία. Οι κρατήσεις, προκρατήσεις επίσης πάνε αρκετά καλά. Κάποια στιγμή αυτά διακυμαίνονται μήνα με μήνα, δηλαδή ας πούμε μέχρι τον
Νοέμβριο κρατήσει ήταν αναχώρα, κυρίως Αγγλία μιλάμε, ήταν στο ΣΥΝ και, και εξακολουθεί να είναι στο ΣΥΝ. Η Γερμανία είναι, σε κάποιους είναι στο ΣΥΝ, σε κάποιους είναι το ίδιο, σχέση με πέρυσι, για πέρυσι μιλάμε το ίδιο καιρό. Η Γαλλία και όλες οι υπόλοιπες αγορές που ξεκινάνε συνήθως από το Δεκέμβριο περισσότερο να έχουν μια ροή, και Ανατολικό Μπλοκ κυρίως από το Γενάρη και μετά, σε περισσότερο όγκο, δείχνουν καλά στοιχεία. Και ειδικά Ιούλιο-Αύγουστο, που αυτοί έχουν καθορμένοι και θέλουν να δέσουν την άδεια τους, αυτοί τρέχουν και κλείνουν. Από την άλλη πλευρά, έτσι πως εξελιχθεί ο ανταγωνισμός και η πανδημία έφερε ότι πολλοί tour operator δεν ζητάνε πλέον και προκαταβολή, έχουν ευέλικτη ακυρωτική πολιτική, οπότε ο κάθε πελάτης μπορεί άνετα να κλείσει και να ακυρώσει ή να αλλάξει εύκολα μέχρι και, ας πούμε, και μια εβδομάδα πριν. Αυτό έχει αλλάξει λίγο το χάρτη των προκαταβολών. Είναι αρνητικό για τους ξενοδόχους, διότι δεν παίρνουν προκαταβολή στην χειμώνα που είναι νεκρή περίοδο, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι το σύστημα. Πάντως δείχνουν τα πράγματα θα πάνε αρκετά καλά. Σκοπός και ζητούμενο είναι βέβαια να πάει καλά και ο Απρίλιος και ο Μάιος. Εκεί στοχεύομαι. Απ' την άλλη, τα αεροπλάνα ή οι θέσεις που υπάρχουν δεν είναι δυστυχώς παραπάνω ή τουλάχιστον είναι και ακριβότερες. Μας το λένε και οι δύο πελάτες, ότι πληρώνουν, ας πούμε, ένα Απρίλιο ή και αρχές Μάη το πακέτο πολύ περισσότερο από ότι και ένα Ιούλιο-Αύγουστο. Ενώ δεν μπορούν να έρθουν Ιούλιο-Αύγουστο. Και μας το λένε, μας λένε, έχουν ακριβήνει όλα. Η αλήθεια αυτή είναι. Έχουν ανεβεί οι τιμές στα ξενοδοχεία. Έχουν ανεβεί οι τιμές στο αεροπλάνο, έχουν ανεβεί οι τιμές στα μεταφορικά που τους πάνε από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο, όλα έχουν ανέβει. Τουλάχιστον ένα 10% κατά μέσο όρο. Μάλιστα. Μακάρι να μην επηρεαστεί τόσο πολύ. Άκουγα από ανθρώπους του τουρισμού ότι αυτός που θέλει να ταξιδέψει θα ταξιδέψει ούτως ή άλλως, γιατί θα το περιορίσει και θα έρθει στην Κρήτη και θα πει δεν θα κάνω αυτό το ταξίδι, θα περιορίσω τα έξοδα αλλού για να κάνω αυτές τις ημέρες τις διακοπές μου σε έναν αγαπημένο προορισμό. Μακάρι έτσι να εξελιχθούν τα πράγματα και με μεγάλο αγκάθι πάντα τις υποδομές. Το έλεγα και πριν από λίγο, πριν δηλαδή σας καλέσουμε κύριε Σωμαρά, ότι βρισκόμαστε σε μία περίοδο όπου αυτά τα οποία παρατηρείς και βλέπεις είναι με πράγματα, με τις υποδομές που δεν συνάδουν με το 2022, με αυτά τα οποία καλείσαι να πληρώσεις εσύ ως πολίτης, με τις υποχρεώσεις του κράτους και όλα τα υπόλοιπα. Κάνατε και εσείς έτσι ακροθυγώς μία αναφορά σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποδομές. Ναι, ισχύει αυτό, αλλά δυστυχώς χρειάζονται χρόνια. Όταν είσαι με την πλάτη στον τοίχο, σιγά σιγά να περάσει μπροστά. Μιλάω σαν κράτος που έχουν περάσει τόσα. Δυστυχώς το ΑΕΠ στηρίζεται κατά μεγάλο ποσοστό έμεσα ή άμεσα στον τουρισμό, που είναι εποχιακός. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Αν είχαμε τουρισμό όλο το χρόνο, αν όχι το ίδιο αριθμό, αν τουλάχιστον το 50%, σίγουρα τα έσοδα για το κράτος επίσης θα ήταν πολύ περισσότερο και σίγουρα θα ήταν καλύτερα όλα τα πράγματα και τα δάνεια και όλα. Γι' αυτό και τα πληρώνουμε πολύ παραπάνω εμείς στην Κρήτη. Πρόσφατα ταξίδεψα σε 4 χώρες, Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία, και σύγκρινα, ταξιδεύω συχνά βέβαια, αλλά τελευταία ήταν μέσα στις γιορτές, και σύγκρινα από τιμές με οτιδήποτε, ας πούμε. Πέρα από τα υπόλοιπα, βέβαια εκεί είναι και ακριβότερα αρκετά πράγματα, ειδικά στην Ελβετία, αλλά υπάρχουν και υποδομές, αλλά αυτά δεν στήθηκαν σε μια μέρα. Εκεί όλοι έχουν μάθει αυτήν την διαφορά. Έχουν μάθει όλοι να πληρώνουν. Χρόνια τώρα. Γιατί ένα κράτος εισπράττει από τους εργαζόμενους, από τις επιχειρήσεις. Εμείς εδώ τι πράγματα λέμε. Το ξέρω, μην κρυβόμαστε. Έχουμε μάθει να δουλεύουμε αλλιώς. Πρέπει κάποια στιγμή αυτό να σταματήσει. Πρέπει να μάθουμε να πληρώνουμε έστω και λίγο. Μάλιστα. Λοιπόν, ημέρα καριέρας, Τρίτη, 24 Ιανουαρίου, σε Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Δεύτερη Παγκρίτια ημέρα καριέρας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης, από τον Παγκρίτιο Σύλλογο Διευθυντών Ξενοδοχείων. Κύριε Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα και καλή χρονιά σε όλους. Επίσης, καλημέρα.